Ζήτηκα ένα άλλο. Ή που θύμωσα με τον άνθρωπο. Θύμωσε. Λέω, αφού είμαστε την Κυριακή απάνω στην Βηθλέμ μαζί, πώς δεν μου πει τίποτα. Δεν το πει μόνο το κούβο. Θα κάνει σήμερα. Θα πάω, κάνετε κάτι. Έχει ιδέα από άμα το σκουλίκι σταματάει να γυρίζει. Όχι, σε παιδί ακόμα. Και παιδί με παιδί, δεν σου είπα την κάθε έκανα. Τι κάνουμε. Τι κάναμε, λέει. Όχι. Εγώ τι έκανα, να σκότω τον κόσμο σήμερα. Σκότωνε. Πάντα εκεί στο κάκου. Πέρασαν, νόμιζα ότι πράσινο, αγριμένο και ήταν κόκκινο. Και φρενάνε όλοι από τα πίσω από το αεροδρόμιο. Αργεί να γίνει. Αργεί να γίνει. Φρενάνε όλοι μαζί. Αργεί να γίνει. Όλα με το κέφι. Μου βάλανε, Γιούγκο μου βάλανε. Έλεγα, γέρασαν. Άμα τρέχει και εγκλήστε εδώ, εδώ πας με 40. Δεν το έχουμε και σε ένα μέρος που μας δίνει. Να δώσουμε τέλος και να αρχίσουμε για να συμμαζευτούμε. Λοιπόν, στο όνομα του Θεός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πατακού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσε ημί και καθάρισε εμάς από πάσης κυρίως και σώσε μαθαίνε τα ψυχάς ημών. Αμήν. Ασχοληθήκαμε την περασμένη συνάντησή μας με το λόγο του Κυρίου ή μάλλον την εντολή που έδωσε στους μαθητάς του να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Να πορευθούν στον κόσμο και να το κηρύξουν απανταχού γης. Αλλά τους έδωσε και ένα προφητικό σημάδι. Εσείς είστε το εργατικό προσωπικό, θα λέγαμε εμείς σήμερα, αλλά ο αγρός που θέλει θερισμό, ο φυτεμένος και έτοιμος για θερισμό, είναι πολλής. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάτε ολίγη. Και να, αν λέγαμε ότι εμείς είμαστε οι εργάτες του θερισμού, είμαστε κάτω από ελάχιστοι, αλλά για θερισμό άφθονο το υλικό θα φτάσουν άρα οι εργάτες. Και για να έρθουμε πιο κοντά, θα επαναλάβουμε του Ιερού Χρυσοστόμου την περιγραφική εικόνα. Δίνει μια περιγραφή της κοινωνίας της εποχής του Κυρίου και της εποχής του και κάθε εποχής. Προκειμένου να του στείλει, έκανε και την περιγραφή. Λέγει λοιπόν, αλλά πες μου, πώς ομιλεί για θερισμό, αφού τα πράγματα ευρίσκονται ακόμη στην αρχή. Τι σημαίνει αυτό? Τους είχε καλέσει, βεβαίως τους είχε διδάξει το Ευαγγέλιο, αλλά
Ούτε καν είχαν βγει οι Απόστολοι ανά τον κόσμο να σπείρουν, να φυτρώσει, να μεγαλώσει, να βγάλει καρπούς, να έρθει όλο το θερισμό και να το θερίσουν. Ο σπόρος δεν είχε πέσει καν. Και ενώ ο σπόρος του Ευαγγελίου δεν είχε πέσει καν, σου λέγει οι εργάτες λίγοι, ο θερισμός πολλής. Πηγαίνετε να θερίσετε. Πηγαίνετε να θερίσετε. Σίγουρα στη δική μας λογική και στα δικά μας μάτια αυτό φαίνεται αδύνατο, αδιανόητο. Δεν κατανοείται, δεν το πιάνει η λογική να του πεις του αλουνού, ενώ ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να σπείρει, πήγε να θερίσεις. Είναι, επαναλαμβάνω, μία φράση προφητική. Και πού να θερίσουνε? Στις πέτρες, στα αγκάθια, στους γκρεμούς, στα βράχια, στη ξηρή γη, στη πατημένη γη. Εκεί που ποτέ δεν είχε πέσει σπόρος του Θεού. Είναι δηλαδή φοβερό πράγμα. Μόνο λογική που βρίσκεται έξω από του Θεού θα έλεγε αυτή είναι μια καθαρή τρέλα. Από το τσιμέντο που ρίχνεις το σπόρο μπορεί να βγει, μπορεί να θερίσεις από εκεί. Λοιπόν, τέτοια ήταν η προσταγή του Κυρίου. Να δούμε τώρα αυτό το έδαφος, το κοινωνικό που μοιάζει με, όπως είπαμε εμείς με λίγα λόγια, πώς τον περιγράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Γιατί σε όλα τα μέρη της οικουμένης επικρατούσε και κυριαρχούσε ασέβεια. Όπου και να έκανες το μάτι σου, επικρατούσε ασέβεια, αθεία. Όταν πιστεύεις στα είδωλα, πιστεύεις σε όχι Θεό, είσαι άθεος. Είδωλα και βομή εκαίροντο και είδωλα προσκυνούντο. Να θυμηθούμε τον Άγιο Απόστολο Παύλο που ήρθε στην Αθήνα, πέρασε την Ακρόπολη, εκεί που ήταν οι φιλόσοφοι οι μεγάλοι και μαζευόντουσαν, και Αθήνα οι άλλοι μαζευόντουσαν, και αφού έριξε μια περιηγητική ματιά, σταματάει πάνω στον Άριο Πάγο, εκεί που ήταν και ο Άγιος Διονύσης Αεροπαγίτης, ο μέγας αρχιερέας των ειδώλων και η γυναίκα του Ιδάμαρης και άλλοι επίσημοι, σταματάει και τους λέει στην απλή γλώσσα μας, έκανα λέει μία βόλτα εδώ στην Ακρόπολη και την είδα γεμάτη από είδωλα, κατίδωλον ούσαν. Θα είναι πέρα για πέρα γεμάτη από είδωλα. Αλλά κάπου ανάμεσα στους θεούς των ειδώλων, στα είδωλα, τα άλαλα και τα που δεν ακούνε και που δεν βλέπουνε, που είναι δαιμόνια στην ουσία, είδα και μία επιγραφή στον άγνωστο Θεό. Είδα και αυτή την επιγραφή, που σημαίνει ότι εσείς εδώ είστε από όλους τους ειδωλολάτρες οι πιο καλοί. Γιατί
ασχολείται με το πνεύμα οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Όχι γι' αυτό, αλλά επειδή είχαν... Άμα παίρναγε σήμερα ο Απόστολος και έβλεπε όλη την ύλη και αφουσιάζει το πνεύμα, χειρότερα είναι τώρα. Λοιπόν, λίγο. Γιατί το λέει, τους το είπα αυτό. Γιατί κάτι άλλο πιο ουσιώδες περιμένανε. Και αυτό το άλλο το πιο ουσιώδες θα ερχότανε να τους φέρει το μήνυμα. Γι' αυτό γράφανε στον άγνωστο Θεό, που δεν ξέρουμε, που θα μας το φέρει κάποιος. Αυτόν τον Θεό εσείς που περιμένετε, εγώ σας τον κηρύττω. Επαναλαμβάνω. Ή αναφερόμαστε στην εικόνα που παρουσίασε η Αθήνα και ο κόσμος, γεμάτη από είδωλα. Και βομοί και γότσαν και παιδιά θυσιαζόντουσαν πάνω στα είδωλα, στους θεούς. Και όλα τα σκέπαζε βαθιά νύχτα και ήταν φοβερός χειμώνας, ενώ επικρατούσε μεγάλη τρικυμία στη θάλασσα, εννοούμε τον κόσμο θάλασσα, καθώς άγριοι άνεμοι τάραζαν τον ανθρώπινο βίο, ενώ κυβερνούσαν τα πάθη, τα ανθρώπινα, και ενώ όλα καταποδιζόντουσαν. Όλα καταποδιζόντουσαν. Πήγαν στο βυθό. Γιατί παντού η πορνεία και η μοιχεία και η ακολασία, παντού πλέον εξία και αρπαγές και πόλεμοι. Και στη γη αίματα στη θάλασσα, διότι οι καταποντιστές διέπραξαν και εκεί τον φόνο. Και πόλεμοι συνεχείς και μάχες και εμφύλιες φαγές και φόνοι μυαρότεροι από όλους τους φόνους. Και πράγματι τέκνα, αυτή είναι η συχαμερότερη φωνή, τέκνα εθυσιάζοντο εις τα είδωλα. Έπαιρνε ο πατέρας και θυσίαζε το παιδί του στο Θεό, στα είδωλα, το Δία, την Αφροδίτη κλπ. Και η φύση παρεγνωρίζεται. Και η συγγένεια είχε ανατραπεί. Είχε τουμπάρει η συγγένεια, δεν υπήρχε, είχε εισαποδοθεί η συγγένεια. Και παντού γκρεμή και σκόπελη και ύφαλη και πέτρες ογκώδης και δεν υπήρχε κανείς άνθρωπος κυβερνήτης. Μέσα σε μια τέτοια κοινωνία δεν υπήρχε κανένας κυβερνήτης να βάλει στη τάξη τα πράγματα. Ή μάλλον υπήρχαν λίγοι κυβερνήτες στο Ιουδαϊκό έθνος, αλλά δεν τους άκουγε κανείς, γιατί επαναστατούσαν και χτυπώνταν μεταξύ τους τα πληρώματα της κοινωνίας, οι άνθρωποι. Γιατί Σκύθες και Θράκες και Μαύροι και Ινδοί και Πέρσες και Σαυρωμάτες και οι κάτοικοι της Ελλάδος και της Υπήρου, και με μία λέξη όλοι οι φίλιος, ολιγοί δηλαδή, λέγαμε αυτό, ολισμένοι φίλιος, υπηρετούσε τους δαίμονας και ταραζόταν από τα ασεβή εκείνα πνεύματα, τα δαιμονικά πνεύματα, και η ύπεθρος και η πόλης και τα ακατοίκητα μέρη και η ξηρά και η θάλασσα και η χώρα των βαρβάρων και η Ελλάς και τα όρη και τα δάση και τα βουνά, όλα ήταν ταραγμένα, όλα ήταν ταραγμένα. Μιλάμε πριν ο Χριστός του στείλει, έστανε ο κόσμος και όταν ακόμη έδωσε εντολή, έστανε ο κόσμος. Πιάνετε λοιπόν, σου λέει, σε αυτόν τον κόσμο να αφαιρίσετε τις καλές ψυχές. Εδώ μιλάει για μια κοινωνία εντελώς πεθαμένη, άκαρπη πέρα για πέρα, χωρίς φύτρα πουθενά, φύτρα καθόλου πουθενά θεϊκιά,
λέει, είστε οι θεριστές, οι λίγοι εργάτες. Βλέπετε αυτά που ακούσαμε τώρα εμείς. Είναι οι φύτρες οι κοινωνικές που θα πάτε να θερίσετε. Το σκάρτ θα πήγαινε να θερίσετε, να θερίζανε. Και είναι το θέμα, όλο. Πηγαίνετε να θερίσετε. Και ακόμη, το όνομα του Θεού εξαιτίας της ειδικής σας βλαστημείται σε όλα τα έθνη. Ένας προφήτης στο Ισραήλ είπε αυτό που ακούσαμε τώρα εμείς. Εξαιτίας σας, δηλαδή αν είναι γεμάτη όλη η κοινωνία από είδωλα, ή να το πούμε αλλιώς εμείς, αν η κοινωνία είναι αδιάφορη σήμερα, το πάρω να το πούμε κατά αυτόν τον τρόπο, και δεν ιδρώνει το αυτάκι της καθόλου, δεν ακουμπάει καθόλου ο Λόγος του Θεού, η αιτία είμαστε εμείς. Η αιτία είμαστε εμείς. Διημών βλαστημείτε το όνομα του Θεού στα έθνη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Λέει, αν βλαστημείτε το όνομα του Θεού, του Κυρίου μας δηλαδή, στα άλλα έθνη είμαστε εμείς. Και ο λόγος, η νερόβραστη ζωή, όχι καυτή να καίει το κακό, ούτε κρύα ώστε να κάποια στιγμή μην μπορείς σταθεί, αλλά είναι κρυόζεστη ζωή. Γι' αυτό λέγει βλαστημείτε και δεν ακούνε, οι άνθρωποι. Εδώ τους λέμε ελάτε και σου λέει από σένα τι βλέπω. Από σένα τι βλέπω. Το είπε κάποιος εδώ πέρα. Δάσκαλε που δίδασκες. Το είπε, έχει την αλήθεια του. Αλλά μέχρι ενός σημείου. Μπορεί να έχω όλα τα κακά του κόσμου, όμως τον Χριστό τον αγαπώ. Όμως τον Χριστό τον αγαπώ. Και επειδή είναι γεμάτος αγάπη και έλεος, η αγάπη είναι εκείνη που είναι η αιτία να μεταδίδει σε εμάς ο Κύριος το έλεος του. Κάποτε ίσως και για μένα το δάσκαλο, να έρθει η ώρα να μην είμαι αυτός που διδάσκω και δεν πράττω, αλλά εκείνος που διδάσκω και πράττω. Ίσως έρθει αυτή η ευλογημένη, με τις δικές σας προσευχές. Γιατί αυτά που διδάσκεις εσύ δικά σου είναι, του μεγαλοδύναμου είναι, γιατί δεν ακούνε εκείνον. Και ας αφήσουν στην άκρη σε αυτό. Μιλώ για μένα. Και εγώ απαντώ. Και λέω, αυτά που διδάσκεις εσύ δικά σου είναι. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί μεγαλοδύναμου, γιατί δεν ακούνε εκείνον. Που καμιά σχέση δεν έχει με την αμαρτία του. Άρα. Δεν αγγίζει ο λόγος. Είναι οι προθέσεις είναι αμαρτίες που λένε. Είναι όλα δικαιολογίες, είναι γιατί δεν έχουμε καμιά διάθεση, ας πούμε, να πάμε κοντά με τον Κύριο. Και αυτό είναι μία αλήθεια καυτή, αλλά και το άλλο είναι καυτή αλήθεια. Ότι διημάς βλαστημείτε το όνομα του Ιησού εν της έθνηση. Εμείς γινόμαστε αιτία που δίνουμε όντως αφορμές. Είτε ενσυνειδήσει είτε ασυνείδητα. Όντως αφορμές. Ο κόσμος παρατηρεί. Και κανένα δεν βρήκε καλό. Θα σταθώ κάπου. Κάποιος άλλαξε περιβάλλον και πήγε σε άλλο περιβάλλον. Και έλεγε, θα πάω στο άλλο περιβάλλον, τώρα για καλύτερα δεν πάω, γιατί εκεί είναι ένας που δεν έχουμε ίδια νοοτροπία στο νου. Και δεν τα βρω καλά, τα βρω σκούρα εκεί που θα πάω. Πήγε στο περιβάλλον το άλλο, αυτός ο καλός και τίμης το λέγαμε, μετά από ένα εξάμεινο του λέει ο φαινομενικά κατά την κρίση του αντίπαλός του, να σου πω μπορώ, σε παρακολουθώ και στα λεγόμενα και στα πρατώμενα και σε συγχαίρω.
Και από τότε είπε, δεν ξανακάνω κρίση χωρίς να έχω στα χέρια μου κάτι καλό. Ο άλλος το παρατήρησε όμως και είδε έργο. Και το επήρεσε και το έργο, να το συνεχίσει, παρόλο ότι ήταν άθεος. Που να μην σημαίνει για τον εαυτό μας να μην εκτιμούμε ότι είμαστε κάτι. Σίγουρα. Με άλλοι θα μας πούνε. Άλλοι θα πούνε και το πράγμα. Λοιπόν. Στον Ευεργετινό έχω διαβάσει ένα γύρο το οποίο έλεγε να φυλάγει από αυτού που σε πενούν. Σωστό είναι. Να ανησυχήσει όταν τα σε πενούν, να ανησυχήσει πολύ. Καλό είναι αυτό. Και κανείς δεν λέει ότι δεν είναι η αλήθεια αυτό το πράγμα. Βεβαίως, αφού υπάρχει και. Πες το, η προσευχή του Αγίου Ισαάκ που λέει ότι να μας φιλάει, να με φιλάει, Κύριε, πνεύμα αργίας, περιγίας, φυλακίας, μη μη δώσει και πνεύμα, λέει, ταπεινοφροσύνης και αγάπης να μου δώσεις, αλλά και καινοδοξίας να μου δώσεις. Δηλαδή τον έπαιρνε του άλλου που σου λέει και παίρνει και τα παίρνει απάνω σου. Λοιπόν, στο θέμα μας, ο Κύριος μας, επαναλαμβάνω, θερισμό ονομάζει το Ευαγγέλιο το ίδιο που επρόκειτο να πέσει σε ένα τόπο εντελώς ξερό, βραχώδη, χωρίς νερό και χωρίς τίποτα. Δεν είχε τίποτα από τα συνθετικά εκείνα που να μπορέσουν να αποδώσουν καρπό. Παραδείγματος χάρη. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην Κύπρο. Ένα παράδειγμα. Και όπως έκανε την περίοδο του, συναντάει έναν ανθύπατο, θα λέγαμε σήμερα αξιωματούχο μεγάλο, και έναν αρχιμάγο. Άκουγε ο ανθύπατος για τον Παύλο και το κήρυγμά του και έπαιρνε στη μέση ο ανθύπατος και έκανε διαστροφή στα λεγόμενα του Παύλου. Έκανε διαστροφή. Από τέτοιους ήταν γεμάτη η γη, από μάγους. Όλα καλή, σαν πηγαίνουν στην Αφρική τώρα και έλεγε ο παππούς εκείνος που σκοτώθηκε, ο Παπακοσμάς από την Γρηγορίου που του στείλανε για να κάνει αποστολή, λέει όλοι αυτοί από εκεί που πήγαμε να κηρύξουμε, ασχολούνται με τη μαγεία. Μας βλέπανε και κάνανε τρέχανε το βράδυ. Τα δαιμόνια φεύγανε. Μας είχανε χρούς. Όταν είδε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτή την κατάσταση μπροστά στα μάτια του, να κάνει κήρυγμα σε εισαγωγικά ο αρχιμάγος στον ύπατο, τον ανθύπατο, στο Σέργιο το όνομά του ήταν, και να του διαστρέφει τα μυαλά, να μην πιστεύει στον Παύλο, αυτό δεν έμεινε χωρίς να λάβει το αίσιο τέλος. Γυρίζει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και του λέει «Γε του σατανά, που είσαι γεμάτος δόλο και ραδιουργία, μέχρι πότε θα διαστρέφεις τα σευθείας οδούς του Κυρίου, μέχρι πότε, έως πότε». Λοιπόν, από τώρα και πέρα θα επιπέσει το χέρι του Κυρίου επάνω σου και θα μείνεις τυφλός. Άχρη καιρού θα μείνεις τυφλός μέχρι σε ένα χρονικό διάστημα. Άφησε το περιθώριο στη μέση, λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος. Δεν του έκοψε τη γλώσσα, δεν του έκλεισε το στόμα, δεν του έκοψε το χέρι, αλλά τον τύφλωσε να μην βλέπει, για να καταλάβει ποια είναι η τύφλα που είχε. Ο δε ανθύπατος βεβαίως ευαπτίστη, αλλά και ο μάγος ευαπτίστη, άλλαξε στη συνέχεια. Όταν ήταν τυφλός. Τυφλώσον, βαπτίστηκε και είδε και το φως του. Άρα έκανε καλύτερα τυφλός. Έκανε
έκανε μετάνοια. Στέκω εδώ. Αυτό το δέντρο το άκαρπο, ο μάγος, αυτό που είχε βαθιές ρίζες μέσα στην ιδωλατρία, μέσα σε ήθη και έθιμα ιδωλατρικά, που δεν ήταν δυνατόν να βγουν με καμία δύναμη άλλη. Δεν γνώριζε το καλό. Μα μιλάμε για άνθρωπο που δεν φαντάζεται το καλή, ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή από τη ρίζα. Αυτός λοιπόν που είχε και από την άλλη μεριά, αυτός ένας και ο Ανθήματος δύο, και δηλαδή ο Χρυσόστομος, μεγάλη αλαζονία κρύβεται στην εξουσία. Σε οποιαδήποτε εξουσία. Η εξουσία στηρίζεται πάνω στην αλαζονία, στον εγωισμό. Είναι σκληρή σαν πέτρα, δύσκολα μπορεί να περάσει κάποια ακτίνα και να πει αλλάζω. Και ο Ανθήματος και ο Αρχιμάγος και οι δύο στράφηκαν πάλι, όχι πάλι, στράφηκαν στο Ευαγγέλιο και έγιναν πιστοί χριστιανοί. Επανήλθε, επαναλαμβάνω, το φως. Να γιατί λέμε αγράμματοι ήσαν οι Απόστολοι, αλλά όμως του είχε δώσει μία προφητεία, μία επαγγελία ο Χριστός. Τι σημαίνει επαγγελία? Υπόσχεση. Εγώ από κοντά σας δεν θα λείψω ούτε μία ημέρα. Από κοντά σας δεν θα λείψω ούτε μία ημέρα. Πώς το είπε αυτό? Με θυμών ημί πάσα σας ημέρα στη ζωή σημών. Μαζί σας είμαι όλες τις ημέρες της ζωής σας. Αυτό το βράχο, τον ακούνητο για την ανθρώπινη λογική, τον μάγο του Μαριουσού, το κούνησε, το πέταξε κάτω και από το έδαφος που ακουμπούσε πάνω βγήκε ένα νέο δέντρο, εύκαρπο, αϊθαλές και ωραίο. Ο νέος χριστιανός που δεν λεγόταν μάγος πια, έφερε όνομα χριστιανικό. Όμως θέλω και κάτι, και θα το αναγνώσουμε από εδώ, το ξαναδιαβάσαμε, το ξαναδιαβάσουμε, για να δούμε, που λέει ο Απόστολος Παύλος, εμάς τα καθάρματα για τον κόσμο διάλεξε ο Κύριος και μας έστειλε να κηρύξουμε. Εμάς τους τυποτένιους πέρα για πέρα. Λέγει λοιπόν ο Χρυσόστομος, πως θα ήταν δυνατό, εννοήσαν 11 άνθρωποι απλοί, αγράμματοι, φτωχοί, άσημοι, γυμνοί, μονοχίτονες. Φανταζόμαστε τον Απόστολο Παύλο από τότε που τον κάλεσε μέχρι τώρα που τον πήρε στα γεράματα, σε γεράματα του, να έχει ένα χιτόνα μόνο. Μα και γι' αυτό θα ματουργούσε. Ένα χιτόνα μόνο. Το θύμα είναι το ένα χιτόνα. Γι' αυτό θα ματουργούσε. Όχι, χάρη του Θεού θα ματουργούσε. Μα σίγουρα χάρη του Θεού, αλλά ο Κύριος σου είπε όπου θα πάτε να κηρύξετε, δεν κρατάτε στην τσέπη σας τίποτα. Ούτε χρυσίο, ούτε αργύριο, άξιο στο μισθό του εργάτου, λέει. Το θέμα, όπως το θετεί εδώ ο Χρυσόστομος, σωστά τα λες, αλλά όπως το τοποθετεί εδώ πέρα είναι, ποια λογική ανθρώπινη μπορεί να στηρίξει μεταβολή παγκόσμια, παγκόσμια μεταβολή, από τον τελευταίο άνθρωπο μέχρι μεγάλο άρχοντα, από τα είδωλα και τις συνήθειες τότε, τις βάρβαρες, στον Χριστό. Από γυμνούς
Και μονοχή του έλεσε. Ποια λογική μπορεί να το στηρίξει. Εκεί θέλω να σταθώ. Να του δούμε ότι δεν το μετράει η λογική. Δεν υπάρχει ανθρώπινη λογική. Δεν το πιάνει αυτό η ανθρώπινη λογική. Δεν υπάρχει. Με κανέναν τρόπο. Γιατί και συνεχίζω. Εκεί μέσα μπαίνει πλέον το μυστήριο. Μπαίνει αυτό που ο Κύριος. Αυτό που είπε ο Κύριος. Μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Λοιπόν, και συνεχίζω για να δούμε. Μονοχήτωνες, ανυπόδητη, χωρίς παπούτσια, δίχως ζώνη, χωρίς ραβδί, δίχως να φέρουν μαζί τους χρήματα, να διατρέξουν όλη την οικουμένη, ευρισκομένη σε αυτή την κατάσταση που είπαμε προηγουμένως, η οικουμένη, και να την αποσπάσουν από την παλιά συνήθεια και να εισαγάγουν σε αυτή τη διδασκαλία της νέας θρησκείας. Και να τους διδάξουν ξένη διδασκαλία. Δηλαδή, αυτοί πιστεύανε στα είδωλα, η διδασκαλία που μαθαίνανε την καινούργια ήταν ξένη για αυτούς. Που δεν είχαν ακούσει ποτέ. Να, αμέσως. Στην Αθήνα, ο Απόστολος Παύλος, όταν κηρύττει, λέει, τους φάνηκε, έφτασε στο σημείο που είπε ότι ο Κύριος μας έκανε ανάσταση στον εαυτό του και λέει, για ξαναπες μας για αυτή τη θεότητα που την ονόμασε ανάσταση, ποια είναι. Δεν κατάλαβε ότι πρόκειται, ότι αναστήθηκε ο Κύριος και την ανάσταση την ονόμασε θεότητα και φιλοσοφία μας και δύο διδασκαλία. Του είχαν περιέργεια του Αθηναίου εκεί πάνω στη πνίκα του δικαστή που βρισκόταν εκεί πέρα και τον φιλοσόφο τον άλλο. Πότε θα γκρεμίσουμε τα αγκάθια, πότε θα σπείρουμε τους σπόρους, πότε θα καλλιεργήσουμε τη σκέψη αυτών των ανθρώπων, πότε θα φυτρώσει ο σπόρος και ποιος δεν θα μας διαμελήσει, δεν θα μας κάνει κομμάτια, ποιος δεν θα μας γκρεμίσει, πώς θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το στόμα, να σταθούμε όρθιοι, να μιλήσουμε, οι Απόστολοι τώρα μιλάνε, σε εμάς, όχι στον Κύριο, δεν είπαν για τα πράγματα, αλλά κάποια λογική ανθρώπινη, αυτά λέει. Να μιλήσουμε, να εμφανιστούμε μπροστά σε τόσες μυριάδες. 12 άτομα σε τόσες μυριάδες, λέει. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πώς θα καταπαύσουμε τη μανία των τυράννων, τις επαναστάσεις του πλήθους, τις θεωρίες των φιλοσόφων, την δεινότητα των ρητόρων, την τυραννία των προλήψεων. Ξέρετε ποιες είναι οι προλήψεις, και σήμερα επικρατούν προλήψεις. Μη ταξιδεύσεις τρίτη, μη δανείζεις προζύμι, μη το ένα, μη το άλλο, αυτά είναι του σατανά πράγματα και βασίλευαν πίχτρα τέτοια πράγματα. Πώς λέει μέσα σε ένα τέτοιο κόσμο θα μπορέσουμε να περπατήσουμε και να γυρίσουμε. Μιλάμε για πίχτρα από κακό. Ανθρωπίνως λογικά ήταν αδύνατον. Εμείς λοιπόν οι 11, πώς θα διορθώσουμε όλους τους ανθρώπους της οικουμένης. Οι απλοί άνθρωποι τους σοφούς, οι άοπλοι τους οπλισμένους, οι αρχόμενοι τους άρχοντας. Εμείς που δεν έχουμε καμιά γλώσσα ξένη να μιλάμε, πώς θα μιλήσουμε με τόσους λαούς, πώς θα συνοηθούμε με τους λαούς εκείνους. Το πιάνουμε και το πράγμα. Και το είπα και την άλλη φορά. Εκεί στην Αμερική ο Πάτερ Εφρέμ, ο ηγούμενος, τέος ηγούμενος του Αγίου Όρους εκεί πέρα, έφυγε από το Αγιονύρος και πήγε στην Αμερική και ίδρυσε, δεν ξέρω, 11-12 μοναστήρια. Και μου έλεγε η γιατρή να δω στο κέντρο υγείας, μια πολύ καλή κοπέλα, λέει, με καλή μια φιλενάδα μου να πάω στην Αμερική να γνωρίσω τον πνευματικό της, τον πατέρα Εφρέμ δηλαδή που είχε φύγει και πήγε στην Αμερική. Εγώ λέει μια μέρα που ήμουν δίπλα του στον πατέρα Εφρέμ, συζητούσε με έναν Ισπανό. Ισπανικά ο Ισπανός, ελληνικά από την Εφραίμ και συνεννοιόντουσαν. Πώς συνεννοιόντουσαν κύριε Μιχάλη? Πεντηκοστή. Ναι, πεντηκοστή. Πεντηκοστή. Για το Αγίου Πνεύμα. Με γενέζει για την Παναγία. Και με παρακαλεί λέει να πάω να το δω με τα μάτια μου. Αλλιώς πώς είδησε τόσα μοναστήρια. Το είπαμε και την περασμένη φορά. Στην Αριζόνα ήθελε να κάνει μοναστήρι και δεν το έδινε ο κυβερνήτης Αριζόνας. Λέει, δεν έχει νερό. Άμα βρεις νερό θα σου δώσω, λέει, να κάνει μοναστήρι. Και του βρήκε μια λίμνη ολόκληρη κάτω από τη γη και του δώσε και το χώρο και το μαλακάκι το μοναστήρι.
πώς αλλάζει ο κόσμος. Λοιπόν, θέλω να σταθώ εδώ στο πώς αλλάζει ο κόσμος. Δεν θα μιλάτε εσείς. Θα μιλάει το στόμα σας δια του Αγίου Πνεύματος. Εγώ δώσω ημίν εν τη ώρα εκείνη. Εγώ θα σας δώσω την ώρα που θα μιλάτε, τι θα πείτε ακριβώς. Εσείς, η Αγία Κατερίνη, δεν θυμάμαι τώρα, 50-150 σοφούς της εποχής εκείνης αποστόμωσε. 150. Τους αποστόμωσε η Αγία Κατερίνη 15 χρόνια κοριτσάκι. Τόσο ήταν που μαρτύρησε η Αγία Κατερίνη. 15 χρόνια. Και έχουμε αγίους και νύπια ακόμα που αντιμετώπιζαν μεγάλα αναστήματα. Και νύπια ακόμα. Να πώς γινόταν ο θερισμός. Και θα πάω και κάπου αλλού. Προχωράει από την Ιερουσαλήμ ένα αμάξι. Είναι ένας επίσημος επάνω στο αμάξι που έχει ξεκινήσει από τα μέρη εκεί της Αραβίας, Αιγύπτου κοντά και είχε πάει στο Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει ένας άρχοντας. Έκανε την επιστροφή του. Στην επιστροφή το Πνεύμα το Άγιο λέει στον Απόστολο Φίλιππο: γρήγορα πήγαινε προς το μέρος εκείνο που πάει η άμαξα και κόλλα επάνω στην άμαξα. Όντως τον αρπάζει εν αέρια το Άγιο Πνεύμα και τον πήγε στην άμαξα και ανέβηκε στην άμαξα επάνω. Γυρίζει, κοιτάζει αυτό που ήταν στην άμαξα και είχε ανοίξει ένα βιβλίο και διάβαζε και του λέει, σταθούμε, θα δούμε εδώ ορισμένα πράγματα. Άραγε γινώσχης, αναγινώσχης. Αυτά που διαβάζεις με τα μάτια σου, τα καταλαβαίνει το μυαλό σου καλά και η συνείδησή σου. Στέκω για λίγο εδώ, για λίγο, πολύ λίγο, για να δούμε κάτι άλλο. Άρχοντας εκείνος, με όλη την επισημότητά του, την αρχοντιά του και το ωραίο αμάξι του, βλέπω ένα ξυπόλυτο. Όντως ξυπόλυτο. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος. Και δεν σκέφτηκε ο Απόστολος Φίλιππος, ξυπόλυτο τώρα εγώ πώς θα πατήσω πάνω στην άμαξα ή μήπως με διώξει. Επόμενο είναι, ένας επίσημος θα πάει να κάτσει δίπλα σε ένα καλά στολισμένο και αυτό αν γίνει πλατεία, με δυσκολία αν είναι δικός του, αν κάτι άλλο χρειάζεται εκεί πέρα. Ανέβηκε λέει ξυπόλυτος και όχι μόνο ξυπόλυτος, αλλά και επανησιακά με τα ρούχα αυτά τα τριμμένα που είχαν Απόστολοι. Δεν φοράγανε την γραβάτα δική μου ούτε ψηλά αξιώματα. Λοιπόν, και δεν είπε ακόμη ο άρχοντας, τολμάς τον άρχοντα να έρθει να του πεις, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Τα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στην αρχαία, θα μεταφέρω εγώ στην γλώσσα δική μας. Τολμάς και ανεβαίνεις απάνω και μου λες, εσύ ο ξυπόλυτος, εσύ ο ατιμέντος, εσύ ο άπλητος. Γιατί τα μεταξιδεύανε μέρες ολόκληρες, τι γίνεται. Ανεβαίνεις στο αμάξιμο πάνω, θα μου το λερώσεις. Ή θα μου μεταφέρεις κανένα μικρό, θα λέγαμε σήμερα. Όμως, τον καλεί και τον βάζει και κάθε. Και του λέγει, αυτό που διάβαζες, δηλαδή, ένα κομμάτι από τον προφήτη Ισαΐα. Για την βάπτιση κάτι νομίζω. Για τον προφήτη Ισαΐα. Διάβαζε ότι σαν πρόβατο θα οδηγείται στη σφαγή, αλλά δεν θα βγάζει άγνα φωνή από το στόμα του. Και εδώ του λέει, πες μου, για ποιον λέει εδώ. Και έτσι λοιπόν του λέει, αυτή είναι μια προφητεία του Ισαΐα, που του λέει για τον κύριο Ιησού που τον πιάσανε οι Εβραίοι, του αφηγήθηκε όλη την αυτή και τον οδηγήσανε στο σταυρό, σαυρώσανε ακριβώς σαν ένα αρνί. Αυτομάτως του λέει. Το δέντρο το άκαρπο, το δέντρο το
έτσι το αλλιώς και λοιπά, το ξέρω. Τώρα του λέει αμέσως, κατέβα κάτω του λέει, να η πηγή, βάφτισέ με του λέει. Ρωτάει ο Χρυσόστομος και λέει, ποιος προετοίμασε τον ευνούχο της Χαρδάκης, αυτόν τον αξιωματούχο δηλαδή, τον υπουργό των οικονομικών ήταν, την οικονομία της χώρας είχε στα χέρια του, ποιος τον προετοίμασε να μην διώξει το, όταν πάτησε στην άμαξα το πόδι ο Απόστολος Φίλιππος, ή να του πει έλα μου εξηγήσεις. Τον είχε προετοιμάσει ο Κύριος προηγουμένως. Πηγαίνετε εσείς και εγώ είμαι μαζί σας, μην ανησυχείτε καθόλου. Το θέμα δεν είναι, όλοι το έχουμε διαβάσει, αλλά όταν κάθεσαι και εμβαθύνεις αυτά τα πράγματα και λες ποιος τον οδήγησε, ένα τοξιπόλητο, πώς ανέβηκε πάνω, πώς το είπε κάτσε εκεί, πώς του λέρωσε το αμάξι και λοιπά και όλα και τα πράγματα, είναι εξεταστέα. Όλα τα είχε ετοιμάσει ο Κύριος, όλα τα είχε ετοιμάσει ο Κύριος. Να δούμε από το κείμενο λίγο που έχει μεγάλη ζωντάνια και έγλυ αυτά που εγώ διάβασα, που σας είπα τώρα αυτή τη στιγμή. Λέγει, όλα αυτά, αυτή την ανατροπή από το κακό στο καλό, τον ονομάζει ο Κύριος θερισμό. Είπαμε, να το τονίσουμε μια φορά και να το καταλάβουμε, ότι στέλνει 12, 11 στην ουσία, να κηρύξουν σε ένα κόσμο άγνωστο και βουλιαγμένο μέσα στο βούρκο της αθεΐας, της δολατρίας και όλων των κακών που υπήρχαν. Να βγάλουν τον κόσμο από αυτή την τελματώδη, τη βουρκώδη, τη τόσο βρώμικη κατάσταση. Ανθρωπίνως, λογικά, είναι αδυνατό. Λοιπόν, λέει, στέλνει λοιπόν και γίνεται τώρα εδώ. Θερισμός γάρεστη το πράγμα. Θερισμός πολλήν ευκολίαν έχουν. Αυτός ο θερισμός, λέει, είχε πολύ μεγάλη ευκολία. Θερισμός παρασκευασμένα παρέχουν ημίν. Που είχε, λέει, όλα, τα είχε όλα έτοιμα ο θερισμός αυτός από ψηλά και όχι από χαμηλά. Δανείσατε μου τη γλώσσα και όψεστε τον καρπόν όριμον εις τα βασιλικά συτοδοχεία εισαγόμενο. Λέει, ο Κύριος λέει από τον αυτάς είπε, εσείς ένα πράγμα θα κάνετε, θα μου δανείσετε τη γλώσσα μόνο. Τη γλώσσα. Θα μου δανείσετε τη γλώσσα. Και πάνω στη γλώσσα, από εδώ που θα είναι το Άγιο Πνεύμα, θα χορεύει το Άγιο Πνεύμα, την οικουμένη ολόκληρη. Δανείστε μου τη γλώσσα. Λέει αυτό τίποτα Μιχάλη. Και τα πόδια που τι... τρέξανε παντού. Τρέξανε εδώ θέλει παντού. Τη γλώσσα και το... Για τη γλώσσα, ναι. Δεν σημαίνει τη γλώσσα. Το Πνεύμα το Άγιο που ήταν αθροπίνος, αδύνατο. Και τα βασιλικά... Και τι κάνανε, όπως είπες, λογισμούς, όπως κάνουμε και εμείς. Και δεν μπορούσανε. Και το Πνεύμα το Άγιο του σταραγκούνησε. Σύμφωνοι, και εδώ το ερώτημα, το κάνω σκόπιμα το ερώτημα αυτό. Και όποιος θέλει μπορεί να καταλάβει τι περιμένω σε απάντηση. Λέει, δανείσατε μου τη γλώσσα και όψεστε και θα δείτε, πέστε τι το λέει σε εμάς ο Κύριος τώρα, το βλέπει μπροστά μας και το λέει αυτό το πράγμα. Και θα δείτε τον καρπόν όριμον εις τα βασιλικά συτοδοχεία εισαγόμενο. Για εδώ, να το φέρουμε μπροστά μας, να δούμε γιατί το λέει σε εμάς ο Χρυσόστομος ή το λέει ο Κύριος Αποστόλος και σε εμάς μαζί. Η δικιά μου γνώμη είναι, ναι, ότι πλην τη γλώσσα δώσανε και όλο του το σώμα και όλο του το είναι.
Εμείς δεν ξέρω το τι να με δίνουμε μετά από 2.000 χρόνια. Αδυνατούμε, είμαστε τσιγκούνιδες απέναντι στον Θεό. Και αυτό πιανόμαστε ένοχοι. Εδώ εγώ τώρα έχω μείνει άναυδος. Ότι αυτοί θέλανε να πάνε κοντά στον Κύριο, γιατί τους είχε ακουμπήσει ο Κύριος. Εμείς δεν έχουμε γίνει με τον Κύριο ένα, το ονομολογούμε, αλλά έχουμε αυτό που λέει ο Κύριος, μη λέει δυσισχυρής δουλεύετε. Τώρα, να δεν έχουμε ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα. Απλά πράγματα να πιάσουμε. Για ποιο το λόγο, επαναλαμβάνω το ερώτημα, πρόσωπος, προσέξτε. Να κάνουμε λογική σκέψη να πούμε απευθύνει σε εμάς και λέει δανείστε μου τη γλώσσα και θα δείτε τα σιτό, πώς το λέει εδώ πέρα, τα βασιλικά σιτοδοχεία, είναι οι αποθήκες. Θα τις δείτε γεμάτες τις αποθήκες, λέει, τις δικές μου κύριος. Απλά πράγματα, μας δίνεται και εμάς η ευκαιρία κάθε στιγμή να ομολογούμε. Έτσι δε, έτσι δε, εκεί το θέμα. Καλή. Επροχτές τρώγαμε νηστίσιμα και τους λέω στην παρέα εκεί που τρώγαμε. Υπάρχουν φαγητά νηστίσιμα που είναι πολύ πιο νόστιμα από τα αρτίσιμα. Αλλά η λογική, η σκοπιμότητα έχει την εξής λογική, ας πούμε. Να απέχουμε και λίγο, ας πούμε, από τα φαγητά τα πολύ. Δηλαδή, όχι τρώμε περισσότερα νηστίσιμα, κάνουμε και μια εγκράτεια περισσότερη. Δηλαδή, στεκόμαστε σωστά και όχι λέμε. Όχι τρώμε, δηλαδή δεν τρώμε, ξέρω εγώ, αυγά και τρώμε καλαμάρια 4 πιάτα. Ζούμε. Δεν τρώμε το λάδι και τρώμε το λαδά. Δηλαδή, θέλει μια εγκράτεια, κάνουμε μια λογική. Ορθοπραξία και δανείζουμε και τη γλώσσα. Ακριβώς. Και μιλάμε στο όνομα του Κυρίου και καλούμε και τον άλλον που ζει σε έναν κόσμο αδιαφορίας. Θα πεις κάτι, Βασίλη? Περιμένω. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι απλό. Η σημερινή εποχή, εάν συγκρίνουμε την εποχή εκείνη που ο Κύριος μας έστειλε τους 11 Αποστόλους να διδάξουν τον κόσμο. Ναι. Ας πάρουμε παράδειγμα ότι πάει ο Α, εσύ, μια ονομαστική εορτή και θέλει να πει για τον Άγιο Δημήτριο Φερρυπίν. Θα πάει ο οικοδεσπότης, θα του πει σταμάτα που είμαστε βαφτισμένοι. Σταμάτα γιατί μας χαράστε το θέμα, μας χαράστε εσείς. Το περιβάλλον. Ναι, δεν θα τον αφήσει να ενημερώσει. Να πει ρε παιδί μου, ο Άγιος Δημήτρος ήταν έτσι, έτσι, έκανε αυτά, έκανε τα... Δεν θα τον αφήσει. Πόσο μάλλον την εποχή εκείνη που εμείς σε μια επίσκεψη, στο περιβάλλον το δικό μας, είμαστε όλοι βαφτισμένοι. Λίγος πολύ τα ξέρουμε, αλλά δεν τον αφήνουν να ομολογήσει. Πόσο μάλλον δύσκολο ήταν την εποχή εκείνη. Που ήταν η αρχή. Σπόρο, ήταν η αρχή τότε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν σκεπτόμαστε σοβαρά και δεν αγαπάμε τον Κύριο. Αν τον αγαπούσαμε, δεν τον αγαπάμε. Λέει, την πρώτη αγάπη θέλει. Την πρώτη αγάπη. Δηλαδή, όταν λέμε πρώτη αγάπη, και αυτό ξεκίνησε από την αρχή και είπε κάτι για μένα, ναι, σοβαρό. Εννοεί. Πάνω από τον εαυτό σου και πάνω από τα παιδιά σου. Το Θεό, τον Κύριό σου, σε όλη την καρδιά σου. Ναι, πάνω από τα παιδιά σου. Είναι η πρώτη εντολή. Είναι αμάρτημα αυτό μεγάλο. Και το καταλαβαίνουμε. Θέλω όμως να καταλάβω. Το έχουμε ακούσει, το λέμε, αλλά δεν το. Εγώ θα πάω πρακτικά. Θα πάω πρακτικά, κάπου πρακτικά. Συγγνώμη. Βρίσκεσαι πρακτικά στο σούπερ μάρκετ. Έτσι. Μία πολύ εύκολη ευκαιρία είναι. Κοίταξε πόσα αγαθά μας χαρίζει ο Θεός. Φεύγουμε από εδώ με γεμάτες τις τσάντες. Που άλλοτε στον τόπο αυτό υπήρχε πείνα. Πόσο πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό και να έχουμε κάποια καλλιέργεια ώστε να είμαστε κοντά Του. Δεν στέκεσαι, το σπέρνεις το σπόρο. Δεν θα σταθείς καθόλου. Ναι, τελείωσε. Η ευκαιρία, ευκαιρία. Ο άλλος θα πει, εμείς τα φτιάξαμε. Λοιπόν, αντιθέτω. Ακριβώς αρχίζει ο διάλογος, ακούνε γύρω. Δεν έχω αφήσει ευκαιρία τέτοια απέραστη. Όχι, γιατί σκάδομαι και σκέπτομαι γύρω μου, όργιο από διαφορία και βρωμιά υπάρχει και γίνεται μπροστά στα μάτια του καθενός.
Και εγώ, γιατί να κλείσω το στόμα μου? Δεν το έχω. Δεν θα το κλείσω. Δανείστε μου τη γλώσσα. Και ο σπόρος που λέει το Ιερό Ευαγγέλιο ότι πέφτει στον δρόμο και τον τρώνε τα πουλιά και απάνω στις καρδιές. Α, το σπόρεο, ναι. Δεν πέφτει όλος ο σπόρος στο καλό χωράφι, ας πούμε. Παντού. Όσοι ακούσουν δεν θα είναι με την καλή θέληση και πρόθεση. Αλλά μπορεί να υπάρχει κι ένας να ακούσει. Μα... να πάει και ο σπόρο λίγο σε ένα όργωμα. Το διαβάσαμε και αυτό και την πέρασμη φορά. Λέει. Μην μου πεις ότι είναι ένας, γιατί για τον ένα κατέβηκε βουνά και λαγκάδια. Και συνεχίζω. Και συνεχίζω. Ώστε λοιπόν, επαναλαμβάνω τη φράση, δανείσατε μου τη γλώσσα και όψεστε και θα δείτε τον καρπόν όριμον. Προσέξτε, για τον καρπό που δεν το βλέπεις καθόλου και δεν υπάρχει, γι' αυτό μιλάει, το δεις αυτομάτως έτοιμο. Όπως τον ευνούχο, όπως τον άλλον που αναφέραμε προηγουμένως, γι' αυτό και μετά από αυτά, όταν τους έστελνε, τους έλεγε, «Ιδού εγώ με θυμών ημί, πάσα σας ημέρας έως την τελειά του αιώνας, εγώ θα είμαι μαζί σας, όλες τις ημέρες ζωής σας, μέχρι το τέλος του κόσμου και μετά το τέλος του κόσμου. Εγώ εμπροσθέν σου πορεύομαι και όριο μαλλιώ», λέει ο Κύριος, «εγώ βρε θα είμαι μπροστά από σένα, ναι, και αυτό το βουνό που το βλέπεις ότι δεν θα μπορείς να το περάσεις, θα το κάνω εγώ. Άσφαλτο, ίσωμα θα το κάνω. Ίσωμα θα το κάνω. Η λογική σου το βλέπει βουνό, αλλά εγώ το κάνω λίγο και θα περάσεις». Τα δύνατα τον ανθρώπο, ακούμε, δύνατα πάντα εδώ. Ακούμε και προσέξτε το. Στη... και την παραμονή των Θεοφανίων και τα Θεοφάνια. Μια προφητεία που λέει ότι τα σκολιά και διαστραμμένα θα τα επαναφέρει ξανά στο ίσο. Ότι τα βουνά και, και τους όγκους, τους βράχους θα τους κάνει λίους. Λέει, εννοεί αυτό. Ότι αυτοί που είναι αδύνατον πέρα για πέρα για να αλλάξουν η ζωή και λες ότι αυτός δεν αλλάζει ποτέ. Αλλάξει. Μου λέει ο Νεκτάριος, είχε πάει στη Σιμωνόπετρα να τα ακούσουμε. Το ακούσε από την κασέτα εγώ, αλλά δεν ξέρω πού μπορώ να τη βρω. Ότι είχε πάει ο Φλωράκης στη Σίμωνος Πέτρα. Και άνοιξε τη συζήτηση εκεί πέρα και του η μοναχή διάλογο με τον Φλωράκη και εξεφράστη ο Φλωράκης. Κρίμα, δεν ήξερα τόσα χρόνια τους θησαυρούς του Αγίου Όρους. Νούμερο ένα. Νούμερο δύο. Εξομολογήθηκε ο Φλωράκης. Εξομολογήθηκε σήμερα πέρα. Νούμερο τρία. Στη διαθήκη του μέσα είχε γράψει, θέλω η κηδεία μου να γίνει στην εκκλησία μέσα. Στη διαθήκη μέσα. Πριν μεθάνει, φωνάζει τον αγιορείτη εκείνο που είχε τη συζήτηση, πώς το λένε, στον Περισσό, που είναι εκεί πέρα αυτό το κτίριο που έχουν. Mm. Να πάει, τον κάλεσε μέσα. Χτυπάει την πόρτα και ανοίγει ο καλόγερος, έτσι. Και ανοίγει η παπαρίγα. Και λέει με ζητάει κύριος, εσύ τι θέλετε εδώ πέρα, παπάδες, δεν έχω δουλειά εδώ μέσα. Λέει, ο κύριος Φλωράκης με ζήτησε. Ο πρόεδρος. Ε? Ο πρόεδρος. Ναι, ο πρόεδρος. Λοιπόν, την εισήγαγε μέσα τον πατέρα Θανάσιο, έτσι το όνομά του. Μπήκε μέσα, ζήτησαν και του είπε το μυστικό ότι εγώ θέλω να μου κάνει την κηδεία έτσι και έτσι. Πέθανε, του κάνει πολιτική κηδεία. Αλλά η εκκλησία, επειδή η Διαθήκη το έγραφε, το Διαθήκη, πήγαινε του κάνανε στον τάφο πάνω, το Δυσάγιο. Πιάνεται αυτό. Αφού το έχει δηλώσει ο άνθρωπος και αυτή η πρόταση δεν μετράει. Και μου είπε και το άλλο Νεκτάριος, ότι ο πατήρ Ευθύμιος, πνευματικό παιδί του Πατρός Παϊσίου, που είχε γράψει το βιβλίο και το βίο του, του είπε
ότι ο Παπαδρέου, ο Ανδρέας, δύο χρόνια πριν πεθάνει, είχε ζητήσει εξομολόγο και εξομολογήθηκε. Τα παραπέρα γίνονται στα χέρια του Θεού. Αυτή σαν άνθρωπη, σαν άδικα κάποια ανάγκη, δεν μπορεί... Έρχεται το τέλος. Λοιπόν, εκεί, ναι, ο Βλάχης είχε πει στον Καλόγερο, λέει, μωρέ, έχω διαβάσει, λέει, την Αγία Γραφή πολλές φορές, λέει, αλλά ένα δεν μου κάθεται εδώ πέρα, λέει. Ποιος σου κάθεται, του λέει, πρόεδρε, εκεί που λέει ότι η δευτερά παρουσία ο Κύριος θα παρουσιαστεί και θα κρίνει ζώντας και νεκρούς και τα ρέστα, αυτό, λέει, μου κόβει τα πόδια. Του κόβει τα πόδια. Το καταλαβαίνεις. Εκεί είμαστε όλοι μας. Μόνο γιατί ο ληστής απάνω στο σταυρό, τι ήταν τέτοια στιγμή. Ναι, θέλω να πω. Άρα συγχωρεθείς. Κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή. Ο άνθρωπος όσο ζει, αυτό και μόνο πρέπει να δοξάζει τον Θεό που του δίνει την ευκαιρία να μετανοήσει. Όσο ζει και την τελευταία στιγμή έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος να μετανοήσει. Και όταν μετανοήσει με συντριβή καρδία, ο Θεός το συγχωρεί. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεληματικά δεν μετανοούν, για αυτούς ο Κύριος έφτιαξε την κόλαση. Για τους θεληματικά μετανοούν, λοιπόν, μην μετανοούντας. Να έρθουμε τώρα και στο μέρος όλα μας αφορούν, όλα μας εγγίζουν, όλα μας διδάσκουν. Όμως, τι ζητάει από εμάς ο Κύριος? Λέει, εσύ θα του δώσεις τη δική σου θέληση, τη ζεστή επιθυμία, την μεγάλη σου προθυμία και ο Κύριος, αν εσύ του τα δώσεις ειλικρινώς εκείνα, τότε την δίθεν αδυναμία που σου παρουσιάζει ο διάβολος, ότι ξέρεις δεν μπορώ να το κάνω ή ντρέπομαι ή δεν ξέρω τι άλλο, θα στην άρει από τη μέση ο Κύριος όλα αυτά τα εμπόδια, θα πάρει από τη μέση από τους Αποστόλους. Είπατε προηγουμένως, του λέγανε σαν άνθρωποι, εμείς οι ξυπόλοιποι, εμείς που δεν ξέρουμε γλώσσα, δώστε μου τη γλώσσα. Και μαζί με τη γλώσσα, σωστά είπε και τον εαυτό του ολόκληρο. Βέβαια, την καρδιά. Ναι. Όταν λέμε επιθυμία. Το λέει να με για την εκκλησία μας. Σίγουρα. Πάμε μέσα. Δώνει παιδί μου την καρδιά να τη γεμίσω. Λέει, Μιχάλη. Και από εκεί μετά είναι όλα. Πας και ήταν μικρή θυσία του Ανδρέα και του Σίμωνα που άφησαν τη βαρκούλα, τα δίχτυα και το σπίτι. Εκ βάθους καρδία τα αφήσανε. Και τα αφήσανε. Θέλανε και τα αφήσανε. Αυτή ήταν η υπηρουσία του συνεδέλη. Ήτανε, να μου τη ζυγίσεις τώρα, έτσι. Ναι. Πιο μεγάλη θυσία από τη χείρα με τα δύο λεπτά. Ζήγησε τώρα μου βάζεις. Ζήγησε. Όχι καθόλου, ζήγησε. Δεν είμαι αμεκριτής. Θα πεις. Νομίζω και αυτοί να μην θυσιαστήκανε. Ναι. Αν ήταν όλα όσα είχανε, είναι το ίδιο με τη χείρα. Γιατί το δίλεπτο της χείρας ήταν όλα της. Δεν είχε τίποτα άλλο. Και αυτή όλα τα άφησε. Το ίδιο είναι. Μετράει, μετράει το πόσο ζυγίζουν τα δύο λεπτά της χείρας, αλλά το τι έλεγε εδώ η χείρα. Τι έλεγε εδώ η χείρα. Πάρτα. Και τώρα έδινε μαζί με αυτά και την καρδιά της. Εγώ πώς θα λέω ότι τα έδωσε ο Θεός τα παραδείγματα αυτά, όλα αυτά, για να προσμιλήσει οι υπόλοιποι να καταλάβουμε, να ζυγώσουμε κοντά στο Θεό. Γι' αυτό τα έδωσε. Γι' αυτό τα έδωσε. Τα έδωσε ο Θεός σε αυτό. Ναι, για να ανοίξει το μάτι μας. Μπορούμε να τα καταλάβουμε. Πώς πρέπει να ανοίξει να ανοίξει το μάτι μας. Για να ανοίξει τα μάτια μας εμείς. Πώς θα γίνει. Και... έχει και μια άλλη ερμηνεία. Έχει και μια άλλη ερμηνεία το δίλεπτο της χείρας. Πρώτα απ' όλα, αφού δεν είχε τίποτα άλλο. Αφού δεν είχε τίποτα άλλο η χείρα, άφησε εκ των πραγμάτων μετά τον εαυτό της την πρόνοια του Θεού. Σου λέει, αφού δεν έχω τίποτα άλλο, στα χέρια σου είμαι. Αν θέλεις πεθαίνω, αν θέλεις συνεχίζω. Δεν θα τα έδινε. Άμα δεν δεσταλούνταν αυτό. Μα σίγουρα. Αλλά και ο άνθρωπος για να δώσει κάτι πρέπει να πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, ας πούμε, ότι θα το ανταποδώσει. Δεν θα πεθάνει. Άρα εγώ για να μην τα δίνω σημαίνει ότι δεν
Τι θα σου πει, μετράω αν θα περάσω ή όχι. Βρήκε ο Φαρισαίος έδινε, αλλά δεν έφτανε αυτά που έδινε. Το κάτσε και κάτι για τον εαυτό του. Ισχυρή, πρέπει να το αποβάλουμε. Το μπλέκεται το πράγμα. Με τη βοήθεια του Θεού. Μια και το μπλέκεται το πράγμα. Χρειάζεται για να γίνουν αυτά ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό που το τονίζει σε όλες τις ομιλίες. Η ταπείνωση που μπορεί να βγάλει καρπό από εκεί που δεν υπάρχει περίπτωση να βγει καρπός. Ενώ ο εγωισμός μπορεί και τον καρπό που έχεις και είναι καλός καρπός, ο εγωισμός να σε κάνει να το χάσει και αυτό που έχεις. Και άλλη μια φορά θα σφίξουμε εδώ πέρα, πότε την άλλη Δευτέρα και μετά την Πρωτοχρονιά. Έχουμε ακόμα ένα. Άλλο ένα πρέπει να κάνουμε. Και μάλλον θα είναι Χριστουγεννιάτικο. Ας είναι ευλογημένο. Μάλλον θα είναι Χριστουγεννιάτικο. Και ας δανείσουμε το στόμα μας στον Χριστό. Να δανείσουμε το στόμα μας στον Χριστό. Και οι σούπερ μάρκετ που παίρνουν και πατούν, δεν θα τους αφήσουμε σε χωροκλάρι. Αυτό σε κέντρο θα γίνονται διακόγονται. Τίποτα, δεν σου παίρνει το κεφάλι άλλος. Δεν σου παίρνει το κεφάλι. Και εγώ πάντως το λέω, η κοινωνία είναι μακριά από το Θεό. Τα έχει όλα και βρασιμία δεν είναι. Το λέω, το τονίζω και το ξαναλέω την ώρα. Και πιάνουμε συζήτηση. Τελείως. Λοιπόν, δεν σας καταλαβαίνω. Ωπα, ευλογημένο παιδί. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο ελείς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, εθέλει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όπως εν ουρανώ και επί της γης, το όνομά των ημών των αρνηπιούσεων, δώσε ημίν σήμερα, κάθε ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφήρημε τους ωφελέτες ημών, και μην σε ενέχεις ημάς χειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πολύ. Φανταστείτε, μια φορά πέρα από τον κόσμο, είμαστε τώρα στο τέλος τέλος, και ακόμα δεν καμπαρίζουμε να κάνουμε ένα βήμα. Εάν ο Θεός δεν θέλει, δεν δίνει στον άνθρωπο τίποτα. Ο Θεός τα δίνει και ο Θεός τα παίρνει. Ναι, αφού λέει δεν θέλει να μας δώσει. Να μας δώσει τώρα. Να μας δώσει. Ο Θεός περιμένει και τη συμμετοχή μας, θέλει και εμείς να συμμετέχουμε. Εν τω μεταξύ, το καλό σήμερα γίνεται δια του λόγου, δια του έργου και δια του παραδείγματος. Ο άλλος, όπως είπε το πρώτο αδερφό μου, κάνει το καλό και άλλος μπορεί να σε βλέπει. Εσύ μπορεί να μην ξέρει, αλλά σε βλέπει. Καφενείο, ρε, ακούστε για πράγματα. Ποιο καφενείο, ρε. Ρε, μέσα και. Ρε, μέσα και. Ρε, μέσα και.